Ένας πισός από κάπου εμφανίστηκε. Δημιουργία μέσα. Οριστική διακοπή στην Τούμπα. Πήγε ο Μίτσιος, σαν να τώρα το δείχνει. Και μετά φεύγει. Και πέφτει ξύλο. Με τα ματ πλέον σώμα με σώμα. Από τα δεξιά ξεφεύγει ένας, δίνει μία. Τι να πω τώρα κι εγώ. Ναι, δεν... Συλλήψεις βλέπω. Τουλάχιστον τρεις. Τώρα σπάει και άλλη πόρτα και πλέον τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν εντελώς. Πάνω που βγήκε ο παπάς, να έπρεπε να αρχίσει λίγο να το, έπρεπε έτσι να το πούνε, να παίξουν, να κυλήσει μπάλα και να το λήξει. Τα μάτια άρχισαν να έτρεξαν μέχρι μπροστά στη θύρα 4. Δεν μπορεί να στοχίσει το ένα μέτρο με το πίσω. Κάποιοι παίκτες από ό,τι βλέπω εδώ του ΠΑΟΚ έχουν μείνει. Είναι εκεί στο κέντρο, ό,τι βλέπω. Ο Κλάος με τον Κάτσε. Με τα γκολ. Με τα γκολ. Είναι μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι μαύρη μέρα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα επεισόδια είναι απόρρια των σκανδάλων που συνεχίζουμε να βλέπουμε προς τα μάτια μας. Καρέκλες πετάνε. Επιστοχωρούν οι δημιουργίες από τα δεξιά. Τώρα ναι. Βγαίνει μια δημιουργία. Ναι, τώρα έχει μια... Παίρνει ένα μικρό ντου. Δέχεται επίθεση ο πιστοχωρή. Από την αριστερή πλευρά να συντάσσονται οι αστυνομικοί. Έναν που συνέλαβαν τον πάνε κάτω τώρα εκεί στην καταπακτή. Ναι, ναι, ναι. Είναι η τέταρτη σύλληψη. Τέταρτη. Ναι. Είναι κάτι νομίζω που το περιμέναμε. Και άλλον πάνε τώρα. Επίθεση της αστυνομίας τώρα. Και μέσα στο γήπεδο μπορείς να το ελέγξεις, πω από τους θυμόξαν. Κρατάνε τα πάω ξανά, μπράβο. Έχει, δεν είναι ποδοσφαιρικό το ενδιαφέρον πλέον. Εμείς κάνουμε αναμετάδοση ξύλου κανονικά. Οι δημιουργίες έχουν κλείσει τη γωνία της 4 της παλιά Α. Αυτή τη στιγμή είναι παραταγμένες τουλάχιστον 12 δημιουργίες μέσα στο γήπεδο. Περίπου 200 παιδί του ΠΑΟΚ είναι μέσα. Πρέπει να έχει φέρει ο διοικητής στο ΜΑΤ, πρέπει να είναι ο στρατηγός, δηλαδή τους έχει στήσει έτσι, ξέρει, τους δίνει εντολές πώς θα βγουν, τι θα κάνουν. Ούτε η Άγιαξ ούτε ο Άγιαξ του Βανγκάρ δεν ήταν τόσο δουλεμένος. Ηρεμεί κάπως το πράγμα. Τώρα γίνεται ένα ντου από την πλευρά την κεντρική της θύρας 4, όπου στο χωρί μια δημιουργία.
και άλλη σύλληψη. Εντάξει, εδώ τώρα η κατάσταση δεν μαζεύεται. Νομίζω θα είναι ώρα έτσι. Έχει ανοίξει η θύρα 4 σε πολλά σημεία. Δεν είναι ότι είναι ένα, όπως τότε με την Παρίσι Ζερμέν, είναι σε 4 σημεία ανοιχτή. Για την ιστορία το αποτέλεσμα είναι 0-3. Δεν είναι 1-2. Σε ένα παιχνίδι το οποίο στιγματίστηκε από μία από τις πλέον χυδαίες διαιτησίες που έχουμε ζήσει στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αποκορύφωμα τη φάση του πέναλτι του 88. Συνεχίζεται η οπισθοχωρούν οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Νομίζω ότι θα πρέπει να φύγουν και από το γήπεδο βασικά. Ουσιαστικά αυτή είναι ο λόγος που μπαίνουν, βγαίνουν όλοι και βλέπουμε καμιά 1500 καρέκλες με το γήπεδο.